Κύριε Υπουργέ, δεν είπε και τίποτε. Παρακαλώ, μέχρι να καθαριστείτε. Ορίστε, κύριε Σταϊκούρα. Βάζοντας λίγο την αίθουσα, νομίζω ότι είμαι ο παλαιότερος εδώ. Θα ήθελα λίγο να καταλάβω τη στάση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συγγνώμη, θα το επαναλάβω. Δεν μου έχει ξανασυμβεί αξιωματική αντιπολίτευση να ψηφίζει ναι επί της αρχής και όλες οι τοποθετήσεις των συναδέλφων να είναι αρνητικές για το σύνολο των άθρων του νομοσχεδίου. Θα ήθελα συνεπώς παράκληση. Αν μπορεί η συγγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ να μας πει τι θα κάνουν επί των άθρων, για να καταλάβουμε, διότι δεν τοποθετήθηκε, ή είναι ναι επί της αρχής και υποθέτω στα άρθρα, γιατί είναι ο βασικός κορμός, ή το καταψηφίζεται όλο. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Αυτά που ακούω, ναι στην επένδυση, ναι επί της αρχής, αλλά είναι εις βάρος των συμφερόντων του δημοσίου. Δηλαδή λέτε ότι είναι εις βάρος συμφερόντων του δημοσίου και ψηφίζετε ναι. Έρχεστε και λέτε ότι φοβάστε την εξάρτηση από τα ιδιωτικά συμφέροντα και ψηφίζετε ναι. Ή ψηφίζετε ναι στο σύνολό τους, όπως έκανε το Κινάλ και επί των άρθρων. Απλά θα ήθελα να ξέρω τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ένα λεπτό, γιατί. Μισό λεπτό. Βέβαια, αν πάει ο Υπουργός στην ομιλία του κυρίου Φάμελ, μπορεί να έχει απαντήσει τα ερωτήματα. Αλλά εδώ έχω ένα πρόβλημα με εσάς. Μου έστειλαν από το κόμμα σας ότι όταν θα λείπει ο κύριος. Μισό λεπτό. Υπάρχει εισηγητή. Ναι, ο κύριος Φάμελος. Ναι, αλλά η εισηγήτρια δεν έχει δικαίωμα. Ο κοινοβουλευτικός έχει. Τι να κάνω εγώ τώρα. Όχι.